σήμερα θα έχουμε μια μεγάλη συζήτηση με έναν πολιτικό επιστήμονα που συχνά πυκνά μας κάνει τη χαρά να μας συντροφεύει σε κουβέντες, τον κύριο Ραφαήλ Καλυβιώτη. Καλημέρα, κύριε Καλυβιώτη. Καλημέρα, κύριε Σάχη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Τι ζούμε, κύριε Καλυβιώτη, γενικώ στον πλανήτη? Αυτή τη στιγμή ο πλανήτης βρίσκεται σε μια έτσι, τρομερή αναταραχή. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο συντονιστικό, ας πούμε, κέντρο για να μπορείς να πεις ότι μπορείς να βρεις κάποια ελπίδα για να υπάρξει κάποιο είδους σταθερότητα. Ας πούμε, βλέπουμε για παράδειγμα τις επιθέσεις του Ιράν στα σύνορα με το Πακιστάν, τούμπαλιν το Πακιστάν στο Ιράν, αλληλοκατηγορούνται για τρομοκρατικές οργανώσεις ότι υποθάλπτει το ένα κράτος με το άλλο. Παρά αυτά, λέει το Πακιστάν ότι θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με το Ιράν. Είμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος σταδιακά, εξαιτίας του γεγονότος ότι λείπει πλέον ο μεγάλος σερίφης που ήταν οι ΗΠΑ, δεν μπορεί να βρει το βηματισμό του με έναν τρόπο, ας πούμε, ξέρετε, ώστε να υπάρξει κάποιο είδους σταθερά. Να σας το κάνω λίγο καλύτερο. Και ο μεγάλος σερίφης σε αποδρομή χτυπάει τους Χούθη στην Ιεμένη, αλλά δεν θέλει πόλεμο με τους Χούθη και την Ιεμένη. Δηλαδή εδώ έχει χαθεί μπάλα τελείως. Λοιπόν. Έχει χαθεί. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο θέλω να υπενθυμίσω, διότι πολλές φορές και από τις δικές μας εκπομπές στο Right of the Bone στο YouTube έχουμε κατηγορηθεί για διάφορα πράγματα. Όταν ήταν πάνω Donald Trump, αυτά τα φαινόμενα δεν υπήρχαν. Έτσι, δηλαδή ξαφνικά, και αυτό νομίζω ότι είναι χωρίς απάντηση, δεν υπάρχει κάποιο είδους απάντηση σε αυτό, ξαφνικά μετά την ήττα του Τραμπ, ασχέτως αν ο ίδιος δεν την αποδέχεται κακώς, κάκιστα, βλέπουμε ότι ο πλανήτης βιώνει καταστάσεις συνεχούς ανισορροπίας, διότι όταν δεν υπάρχει πλέον η ισχύ της Αμερικής όπως υπήρχε κατά το παρελθόν, όπως και στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, χρειάζονταν κάποιες ιδιαίτερες προσωπικότητες οι οποίες στο στυλ που τα αναλύει ο Μαξ Βέμπερ, δηλαδή χαρισματικές προσωπικότητες οι οποίες θα μπορούν να πάρουν πάνω τους δύσκολες αποφάσεις. Αλλά αυτό πάντοτε έχει και τον κίνδυνο όταν δεν είναι χαρισματικές οι προσωπικότητες να οδηγούμαστε σε παλινοδίες και σε καταστάσεις οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες. Κύριε Καλυβιώτη, πιστεύετε ότι αν ήταν στα πράγματα ο Τραμπ με τέτοια πολυπολικότητα πια, όπου το κουμάντο το κάνουν τα μεγάλα αφεντικά, ο Ρανταβός για παράδειγμα, θα ήταν τα πράγματα καλύτερα? Σοβαρά, το πιστεύετε? Ναι, το πιστεύω απολύτως. Το πιστεύω απολύτως και θα σας εξηγήσω γιατί. Διότι ο Τραμπ είχε την εξής ιδιαιτερότητα, το οποίο κάποιοι το θεωρούν καλό, κάποιοι το θεωρούν κακό, ότι αποδεχόταν τους ηγέτες των άλλων χωρών ως ήταν. Δηλαδή, για παράδειγμα, αποδεχόταν τον Πούτιν και δεν τον χαρακτήριζε δικτάτορα. Ήταν αυτός ο ηγέτης της Ρωσίας και θα μπορούσε να βρεθεί σε μια συνεννόηση προτού κάνει την εισβολή ο Πούτιν. Το ίδιο ισχύει και για τη διένεξη Ισραήλ-Παλαιστίνης, όπου σύμφωνα με τις συμφωνίες του Αβραάμ, τις οποίες φιλοτέχνησε ο ίδιος μαζί με τον Πομπέο, μπόρεσαν να ξεπεράσουν διάφορων είδους ζητήματα, και το γεγονός ότι ο ίδιος ο Μπάιντεν δεν τις ανεγνώρισε όπως έπρεπε εξ αρχής, αλλά καθυστέρησε χαρακτηριστικά για να μην δώσει credits στον Τραμπ, για να μην δώσει δηλαδή τα εύσημα στον Τραμπ, μας οδήγησε σε αυτήν την κατάσταση την οποία βιώνουμε σήμερα στο Μεσανατολικό. Επίσης, να σας θυμίσω ότι δεν είναι θέμα Τραμπ εδώ, είναι θέμα γενικότερα Ρεπουμπλικάνων. Υπήρχε τεράστια διαφωνία μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών όσον αφορά το ζήτημα της αυτονόμησης του Ιράν, έτσι, διότι υπήρχε και επί εποχή Ομπάμα η παραδοχή στο Δημοκρατικό Κόμμα ότι θα πρέπει να συζητήσουν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα βλέπετε τώρα ένα κράτος όπως είναι το Ιράν, το οποίο κάνει ξαφνικές επιθέσεις στο Πακιστάν, να είναι ένα, και το οποίο φυσικά στηρίζει τους Χούτι και στηρίζει και τη Χεζμπολάχ, και τώρα έχει ανοίξει και συνομιλίες με τους Σουνίτες, ότι είναι ένα κράτος το οποίο θα πρέπει να του αποδοθεί το δικαίωμα να μπορέσει να έχει πυρηνικό πρόγραμμα. Ναι, δικαιώνονται αλλά, δηλαδή αυτά τα οποία λένε οι δημοκρατικοί. Για να μην ξεχνιόμαστε λίγο, εγώ θέλω
Εγώ. Εσείς θα πείτε αυτό που νομίζετε εσείς. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω ότι επί Τραμπ πήγε η πρεσβεία Αμερικανική στην Ιερουσαλήμ. Να θυμίσω ότι ο γαμπρός του, ο Κουσνέρ, είναι super duper σιωνιστής. Μην τα ξεχνάμε κι αυτά. Κοιτάξτε, να δείτε. Σίγουρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε όλες τις κινήσεις υπάρχουν θετικά και αρνητικά. Ότι το Ισραήλ προκρίνεται επί εποχής Τραμπ ως ο προθάλαμος της δυτικής ισχύως στη Μέση Ανατολή είναι ένα φαδόν, ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, το οποίο σε κάποιους μπορεί να αρέσει και σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει. Το ζήτημα όμως δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το οποίο είχε βάλει ως τυράκι η Αμερική επί Τραμπ ήταν ότι εάν προχωρήσετε σε μία είδους κοσμικότητα τα βασίλεια της περιοχής, δηλαδή Σαουδική Αραβία και λοιποί, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μπλα μπλα, και Μπαχρέιν, όλα αυτά θα μπορέσετε δι' αυτού του τρόπου να συμμετάσχετε στη μετεξέλιξή σας ως οικονομίες οι οποίες δεν θα βασίζονται μόνο στο πετρέλαιο, αλλά θα μπορείτε να είστε και συνομιλητές της Δύσεως, αλλά αυτό θα μετέλθει μέσω των σχέσεών σας με το Ισραήλ και εξού καταλήγει και η ειρήνη. Μάλιστα. Δηλαδή η ειρήνη. Πάντως αυτές οι χώρες που περιγράφετε. Η ειρήνη δεν έρχεται με ωραίες κουβέντες. Συμφωνώ. Η ειρήνη έρχεται με ανταλλάγματα. Έχετε δίκιο. Αλλά αυτές οι χώρες που περιγράφετε μια χαρά έχουν άξονα επικοινωνίας με το Ισραήλ. Οι άλλες, οι λεγόμενες άξονας του κακού είναι που δεν έχουν σχέση με το Ισραήλ. Αυτή είναι η διαφορά. Συμφωνεί. Απλά αυτό το οποίο θέλω να σας υπενθυμίσω είναι το εξής. Ότι όταν ο Ερντογάν φίλος του Τραμπ ο Ερντογάν, να μην ξεχνιόμαστε. Εντάξει, και ο Πούτιν είναι φίλος του Τραμπ και ο Βορειοκορεάτης είναι. Ναι, αλλά εμείς είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, κύριε Καλυβιώτη. Δεν είμαστε με τον Πούτιν. Εντάξει, ακούστε, όλοι είναι φίλοι του Τραμπ. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν τα πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει φίλους. Όπως και δεν πιστεύω ότι και ο Μπάιντεν έχει φίλους. Έτσι, για να μην είμαστε άδικοι. Έτσι, δεν, αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και από τον ίδιο τον ανθρωπότυπό τους και ψυχολογικά να το αναλύσετε, δεν είναι δυνατόν να έχουν φτάσει σε αυτές τις θέσεις και να έχουν φίλους και εχθρούς. Ωραία. Δεν είναι τέτοιου είδους άνθρωποι. Καταγράφηκε. Αλλά θέλω να σας θυμίσω. Δεν θα συμφωνήσουμε επί του θέματος. Καταγράφηκε όμως αυτό που είπατε, γιατί και εγώ θυμάμαι ότι ο Σολεϊμανί, ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, επί προεδρίας Τραμπ δολοφονήθηκε, όχι επί Μπάιντεν. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι έτσι άνοιξε και ο ασκός του αιώλου. Αλλά όμως κρατώ αυτό που είπατε και το προεκτείνω. Δεν είναι ακριβές αυτό το οποίο λέτε, γιατί ο Σολεϊμανί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει συγκεκριμένα πράγματα και ο οποίος ήταν μια συγκεκριμένη επίθεση η οποία δεν γενίκευσε τα πράγματα σε πόλεμο. Δεν νομίζω ότι άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Ο ασκός του αιώλου είχε ανοίξει από πριν με το ISIS, πριν τον ερχομό του Τραμπ. Ναι, αλλά ISIS και όλα αυτά τα οποία ήρθαν έχουν εξετελιχθεί από το κενό ασφαλείας και το κενό συγκεκριμένων πόλων που δημιουργήθηκαν εξαιτίας μια σειράς ενεργειών από τον αραβικό χειμώνα, που δεν είναι αραβική άνοιξη φυσικά, τα οποία κενά ισχύως όλα αυτά ήρθαν επί περίοδο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος πήρε κενό πελιρίνης χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Δηλαδή, αν αυτό λοιπόν δεν τα βλέπουμε. Εγώ τα βλέπω όλα, κύριε Καλυβιώτη, και επαναλαμβάνω, παρά τη διαφωνία που έχουμε, θέλω να ακούγεται αυτό που εσείς λέτε, αλλά να ακούτε και αυτό που λέω εγώ. Εγώ, με συγχωρείτε, δεν ξέρω ποιος είναι ο μεγαλύτερος διάολος τελικά. Είναι ο Σολεϊμανί ή οι Αμερικανοί που ανακατεύονται σε όλο τον πλανήτη. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, και θέλω να σας πω ότι μια χαρά νοσηλεύονταν μαχητές του ISIS σε νοσοκομεία του Ισραήλ. Για να μην ξεχνιόμαστε. Και οι Ιρανοί, τον ISIS κυνηγούσαν. Δεν τον κυνηγούσαν οι Σαουδάραβες και οι Τούρκοι. Θέλω να το θυμίσω αυτό. Παρόλα αυτά, επιμένω, η νίκη Τραμπ στην Αϊόβα. Δεν θα ξεφύγω. Θα μείνω εκεί. Η νίκη Τραμπ στην Αϊόβα, με όλο το κατηγορητήριο δικαστικά απέναντί του, με πολιτείες που ελέγχονται από δημοκρατικούς να το σέρνουν στα δικαστήρια γιατί θεωρούν πραξικοπηματική την ενέργεια που έγινε στο Κογκρέσο όταν παρέδιδε. Παρόλα αυτά, σάρωσε, δεν κέρδισε απλά, σάρωσε την Αϊόβα. Τι συνιστά αυτό για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τον κόσμο, κατά τη γνώμη σας? Ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες απαρτίζονται όλοι από φασίστες. Είναι φασίστες όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 50% του πληθυσμού έχει εκφασιστικοποιηθεί. Και γενικότερα, όποιος δεν συμφωνεί με το κυρίαρχο αφήγημα είναι φασίστας.
Λοιπόν, αυτά τα πράγματα θα πρέπει σε κάποια στιγμή λίγο να αποδομηθούν. Το αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια συντονισμένη προπαγάνδα αποδόμησης οποιοδήποτε αντιδρά σε αυτό το σύστημα. Ο Τραμπ δεν ξέρω εάν είναι γνήσιος εκπρόσωπος της αντίδρασης απέναντι σε ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο άπτεται της ατζέντα του Νταβός. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν ένας ο οποίος βγήκε μπροστά και πιθανώς θα ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να βγει μπροστά, όντας δισεκατομμυρίουχος και θέλοντας να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, αυτόν βλέπουν οι απλοί και καθημερινοί Αμερικανοί ως τον λεγόμενο πρωταθλητή τους. Καλός ή κακός, έχει πολλά κακά ο Τραμπ, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Έτσι, έχει σοβαρές, ας πούμε, παλινοδίες στις απόψεις του. Θα έπρεπε να αποδεχτεί την ήττα του, έτσι. Βέβαια, εγώ δεν βλέπω πώς ο ίδιος συντόνισε την ενέργεια στον Καπιτόλιο, αφού είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι θα πρέπει να διαμαρτυρηθείτε ειρηνικά. Και φυσικά υπάρχουν και κατηγορίες για την Νάνση Πελόζη, η οποία δεν είχε συντονίσει εκείνη τη στιγμή τους ελέγχους για την αστυνομία γύρω από το Καπιτόλιο. Αλλά σε τελική ανάλυση βλέπουμε ότι όπου πηγαίνει οι νίκες του είναι σαρωτικές. Έτσι, τουλάχιστον στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι αυτό γίνεται με μια έτσι προαίρεση και των δημοκρατικών, γιατί πιστεύουν ότι ο Τραμπ στις εκλογές, επειδή είναι ένας διχαστικός υποψήφιος, δεν θα μπορέσει να κερδίσει τις εκλογές. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτή η άποψη, έτσι. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση οι σαρωτικές του νίκες εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ασχέτως αν θα μείνει ή όχι ο Τραμπ εκεί, δηλαδή γιατί όλα θα κρυθούν φυσικά στις προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίπαλο, και ο Ντεσάντης που είχαμε συζητήσει και μαζί παλαιότερα ως ένας υποψήφιος ο οποίος φαινότανε ότι θα έχει κάποιο έρισμα, απεδείχθη ότι σε μια δύσκολη αρένα όπως είναι η προεκλογική περίοδος για να λάβει κανείς το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη του εκλογικού κοινού απέναντι στον ίδιο τον Τραμπ. Καλός ή κακός. Άρα αυτή τη στιγμή τι κάνει η αντίπερα πλευρά? Η αντίπερα πλευρά προσπαθεί να του σύρει σε 800.000 πώς το λένε, δικαστικές υποθέσεις, κάποιες εκ των οποίων είναι εντελώς γελίες, έτσι, δηλαδή μιλάμε για πλήρη καταπάτηση οποιασδήποτε είδους, ας πούμε, δημοκρατίας, έτσι. Επομένως, βλέπουμε τις λεγόμενες αυτές δίκες που υπάρχει αστική αγωγή για δυσφήμιση, δίκη για το σύστημα πυραμίδας της οικογενειακής επιχείρησης, τώρα το ψάχνουμε για φορολογική απάτη, δηλαδή χρησιμοποιούν δημοκρατικούς δικαστές για να το σύρουν. Αυτό λοιπόν είναι δίκες, γίνονται δίκες οι οποίες λειτουργούν σε ένα εξοντοτικό πλαίσιο και οικονομικό, έτσι, διότι όλα σε αυτές οι δίκες στοιχίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα πακτολό χρημάτων για να υπερασπιστεί τον εαυτό σου σε τέτοιο επίπεδο, αλλά και ψυχολογικά, αλλά ακόμα και αν σε κάποια από αυτές τις δίκες θεωρηθεί ότι πρέπει να κριθεί προφυλακιστέως, θα έχουμε το παράδοξο για πρώτη φορά στην ιστορία να είναι κάποιος, ας πούμε, ο οποίος πιθανώς να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ και να είναι προφυλακιστέως μέσα στη φυλακή. Mm. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όλα φυσικά θα δημιουργήσουν ένα τεράστιο διχασμό στην αμερικανική κοινωνία. Δηλαδή, αυτά τα οποία συμβαίνουν δεν συμβαίνουν για καλό. Δεν νομίζω ότι προμηνύουν καλά πράγματα για την αμερικανική δημοκρατία όλα αυτά τα οποία θα συμβούν. Και ελπίζω να μην έχουμε σκηνές άτυπου εμφυλίου, διότι η αμερικανική κοινωνία είναι πάρα πολύ διχασμένη. Είναι πάρα πολύ διχασμένη. Και οι διχασμοί της αμερικανικής κοινωνίας δυστυχώς αντανακλούν και τους διχασμούς οι οποίοι συμβαίνουν 10 χρόνια αργότερα και στην Ευρώπη. Έτσι, και έχουν αρχίσει σταδιακά να έρχονται ακόμα και στη χώρα μας πολύ πιο γρήγορα από ό,τι γινόταν στο παρελθόν, διότι πλέον υπάρχει η γρήγορη μεταφορά πληροφοριών και αναλύσεων μέσω του διαδικτύου, και δι' αυτού του τρόπου αντιλαμβανόμαστε διάφοροι ότι υπάρχουν κοινά θέματα και κοινές ανησυχίες και με την Αμερική και με την Ευρώπη. Ερώτηση: αυτός ο διχασμός στην αμερικανική κοινωνία είναι οριζόντιος και κάθετος, ή είναι η σχάση μεταξύ πολιτιών, ας το πούμε, νότιων, μεσοδυτικών, δυτικών, ανατολικών, ή το βλέπεις και στα βιομηχανικά κέντρα και στις αγροτικές περιοχές?
σίγουρα κάποιες πολιτείες που έχουν βιομηχανικό χαρακτήρα, έτσι, και κάποιες πολιτείες οι οποίες είναι πιο αγροτικές, εξαιτίας του γεγονότος ότι, όπως πολύ υποτιμητικά το σύστημα πολλά χρόνια τώρα τους έλεγε ότι είναι η χαμένη της παγκοσμιοποίησης, ενέχει έναν υποτιμητικό αυτός ο χαρακτηρισμός, έτσι. Και αυτό οδήγησε τον Goodhart να κάνει την περίφημη ανάλυση του, οι άνθρωποι του κάπου και οι άνθρωποι του οπουδήποτε, δηλαδή ότι υπάρχουν πλέον άνθρωποι που έχουν συγκεκριμένες ρίζες και δεν θέλουν να φύγουν από τον τόπο τους, τους οποίους τους χαρακτηρίζει ανθρώπους του κάπου, και υπάρχει και μια τάξη, κάστα, elite, η οποία δεν είναι απαραίτητα μόνο η elite πάμπλουτη της εκατομμυριούχη, αλλά είναι και elite άνθρωποι που μετακινούνται οπουδήποτε τους δοθεί κάποιο είδους δουλειά για να βγάλουν χρήματα, οι οποίοι δεν έχουν κάποιο είδους συναισθηματικό φορτίο απέναντι στον τόπο και μπροστά στον τόπο στον οποίο μεγάλωσαν. Άρα δεν νομίζω ότι είναι μόνο πολιτείες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Φυσικά φορτίζει την απόφαση των ψηφοφόρων τα χαρακτηριστικά της πολιτείας, αν είναι βιομηχανική ή μη, αγροτική ή μη, κοντά στα σύνορα ή μη, έτσι. Αλλά αυτό το οποίο νομίζω πλέον συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν πλέον διαφορετικές ταυτότητες οι οποίες παγιώνονται σε όλες τις πολιτείες και οι οποίες δεν μπορούν πλέον να συγκεραστούν. Δηλαδή υπάρχουν πλέον διαφορετικές ιδέες και κοσμοαντιλήψεις για την ίδια τη ζωή, και αυτό το οποίο παρατηρείται είναι εσωτερική μετακίνηση πληθυσμών. Δηλαδή για παράδειγμα στην πολιτεία της Φλόριντα του Ντεσάντις, ναι, είναι πάρα πολλοί οι συντηρητικοί άνθρωποι που δεν αντέχουν πλέον, για παράδειγμα, την εγκληματικότητα και την ασυδοσία, για παράδειγμα, της Καλιφόρνια, και πηγαίνουν στη Φλόριντα. Υπάρχουν και από τη Νέα Υόρκη πηγαίνουν στη Φλόριντα. Ο Ντεσάντις θεωρήθηκε πάρα πολύ επιτυχημένος διότι κατάφερε να κρατήσει ένα επίπεδο στην πολιτεία του, το οποίο είχε συγκεκριμένους τρόπους προστασίας των πολιτών σε ζητήματα ασφαλείας, σε ζητήματα πιο γρήγορης απόσυρσης από τα lockdown τα οποία είχαν επιβάλει άλλες πολιτείες. Επομένως όλα αυτά στο τέλος φυσικά είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσουν και σαφή διαίρεση και ανάμεσα σε συγκεκριμένες πολιτείες, διότι αν μεταναστεύουν στις συγκεκριμένες πολιτείες άνθρωποι με τα ίδια ιδεολογικά χαρακτηριστικά, είναι πολύ πιθανόν να υπάρχει και παγίωση χαρακτηριστικών μονίμων σε πολιτείες. Φυσικά υπάρχουν οι πολιτείες σταθερές που ψηφίζουν Ρεπουμπλικάνους και οι σταθερές εκείνες που ψηφίζουν Δημοκρατικούς, και τα λεγόμενα swing states, δηλαδή πολιτείες οι οποίες μεταλλάσσονται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Όμως αυτά θα δούμε και τι ανακατανομή θα γίνουν στις επόμενες προεδρικές εκλογές για να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Κύριε Καλυβιώτη, το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι, και δεν το πετάς αυτό, σε εκλογική τροχιά πια. Και μάλιστα με δύο πρωταγωνιστές από το πρόσφατο παρελθόν και ηλικιωμένους. Μήπως τελικά αποδεικνύει και τα όρια του πολιτικού συστήματος και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πω ότι τα λόμπι κάνουν κουμάντο, ασχέτως τι χαρακτηριστικά έχει το λόμπι Τραμπ, το λόμπι Biden. Ή βλέπετε ότι αυτό μπορεί να ανατραπεί στην πορεία προς εκλογές, να δούμε άλλους και άλλους υποψήφιους για την Προεδρία? Δύσκολο μάλλον, ναι. Κοιτάξτε, είναι... τώρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα στους καιρούς που ζούμε. Δηλαδή η εισαγωγική σας τοποθέτηση ότι σε τι καιρού ζούμε είναι πραγματικά έτσι πολύ, πολύ ουσιαστική. Δεν μπορεί να σας το αποκλείσει κανένας αυτό. Για παράδειγμα, μπορεί λίγο πριν την κούρσα, επειδή ο Biden έχει κάποια συγκεκριμένα, εν πάση περιπτώσει, προβλήματα λόγω ηλικίας, μπορεί 1-2 μήνες πριν τις εκλογές να αποσυρθεί και να αναλάβει άλλος υποψήφιος. Υπάρχει έντονη φημολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες γι' αυτό. Δεν ξέρω αν θα γίνει στο τέλος, αλλά θα το δούμε. Οι Ρεπουμπλικάνοι, ας πούμε, αντίπαλοι του, όπως ο Τέτ Κρούς του Τέξας, πιστεύει ακράδαντα και το λέει συνέχεια ότι 2 μήνες πριν θα αποσυρθεί και θα αναλάβει, ξέρω, η Μισελ Ομπάμα. Δεν το ξέρω αν ισχύουν αυτά. Ακούγονται υπερβολικά, αλλά περιμένουμε να το δούμε. Επίσης, αν ο Τραμπ, ας πούμε, αρχίζει να καταδικάζεται στη μία δίκη μετά την άλλη, και πάλι, ας πούμε, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα τον Τραμπ, πιστεύετε? Όσο είναι ενεργός, σε καμία περίπτωση. Άρα η Αϊόβα έδειξε ποιος έχει το κόμμα στην ουσία.
Μα καιρό τώρα φαίνεται ποιος έχει το κόμμα. Δεν συμμετέχει καν στα debate ο Τραμπ. Δεν συμμετέχει στα debate. Μάλιστα. Δεν ασχολείται. Δηλαδή, αυτό το μόνο μία παρατήρηση, ας πούμε, για αυτό. Ο Τραμπ, έτσι, όταν κέρδισε την ευαγγελική ψήφο, έτσι, δηλαδή τους ευαγγελικούς χριστιανούς, αποδείχθηκε από έρευνα του Pew Research Center από το 16 έως το 20 ότι οι ψηφοφόροι με θερμά αισθήματα για τον Τραμπ ήταν πολύ πιο πιθανό να αρχίσουν να αυτοπροσδιορίζονται ως αναγεννημένοι ευαγγελικοί χριστιανοί. Μάλιστα. Με άλλα λόγια, οι λευκοί αντί να ψηφίσουν Τραμπ επειδή είναι χριστιανοί, άρχισαν να δηλώνουν χριστιανοί επειδή υποστηρίζουν τον Τραμπ. Δηλαδή δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα επειδή αρισκόμαστε να το ναι, πιστεύω. Όχι, όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Είπα τις διαφωνίες που έχω. Ίσως με ένα νέο τρόπο διαβάζουμε και το προτεσταντισμό εδώ, αλλά είπα τις διαφωνίες που έχω. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω δηλαδή ότι οι Κούρδοι στη Συρία κρεμάστηκαν από τη διοίκηση Τραμπ, ενώ τα δώσαν όλα. Αυτό είναι το πιο μελανό σημείο της Προεδρίας του ΣΕΦΝΟ. Θέλω να πάμε σε μια αναγκαστική διακοπή. Θα επιστρέψουμε μαζί, θα πάμε σήμερα. Θα πάμε ως εξής. Θέλω να απαντήσετε στο φίλο το Σάκη που λέει: Κύριε Καλυβιώτη, καλημέρα. Με κάθε σεβασμό, η γνώμη μου και αυτό που βλέπω είναι πως δεν έχει το πάνω χέρι η Αμερική η Δύση, δηλαδή το έχει ο λεγόμενος σε εισαγωγικά Νότος, ούτε οι κυρώσεις έχουν κάποια επίδραση, ούτε οι στρατιωτικές επεμβάσεις, ούτε τίποτα. Δεν έχει ανάγκη η Ανατολή τη Δύση σε τίποτα εκτός από το ένα. Να κάθονται ήσυχα και να μην ενοχλούν πολύ, γιατί δημιουργούν αριθμίες στο ελεύθερο εμπόριο και την ελεύθερη αγορά. Τι θα κάνουν στους Χούτι? Τίποτα δεν μπορεί να κάνουν. Το μόνο είναι ότι αυξάνονται οι τιμές και εμείς οι δυτικοί πολίτες θα πίνουμε το γάλα με 100 ευρώ το κουτί και... Σωστά. Σωστά. Εγώ, ακούστε, δεν διαφωνώ σε αυτή την ανάλυση. Όμως αυτή είναι μια περίπλοκη ανάλυση που πρέπει να γίνει. Είναι να δούμε πώς διαρθρωθήκαμε έτσι ως ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπου σε κάθε κατάρρευση στην Ερυθρά Θάλασσα, για παράδειγμα, δεν έχουμε οικονομίες οι οποίες να είναι αυτάρκεις σε κάθε είδους μεταβολή του παγκόσμιου συστήματος. Αυτό θα το πληρώσουμε. Η συσσόρευση ανθρώπων στις πόλεις, η πλήρης ερήμωση της υπαίθρου σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, έτσι, όχι μόνο στην ελληνική, αλλά στην ελληνική έχει παραγίνει το κακό. Καλά. Ιδίως μετά τις μεταρρυθμίσεις Καποδίστρια και Καλλικράτη, και μιλάμε για πλήρη ερήμωση. Ήμουνα στην Πελοπόννησο, σε κάποια χωριά έπαθα έτσι ένα πραγματικό σοκ. Έχω πάει σε χωριά, αλλά η τέτοια ερήμωση δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία της ελληνικής, δεν έχει ξανασυμβεί στην ελληνική ιστορία. Να θυμίσω τα χωριά, οι άγοντες παιδιάδες, η άγονη μορφολογία του εδάφους της Πελοποννήσου, και ότι οι άνθρωποι γνώριζαν το έδαφος αυτό, ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα που έδωσε τη νίκη στην ελληνική επανάσταση. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε συγκεκριμένη ατζέντα και θεματολογία, και ιδίως τα τρία αυτά που έφερε η κυβέρνηση, δημιουργούν αλλαγή τετελεσμένων, τα οποία τα τετελεσμένα τα έθεσε η ελληνική επανάσταση του 21. Ζούμε θεαματικές αλλαγές στην Ελλάδα. Κύριε Καλυβιώτη, πριν από οτιδήποτε θέλω να ακούσετε μερικές παρατηρήσεις. Λέει ο φίλος μου ο Κώστας, έτσι είναι, το 50% του πληθυσμού της χώρας είναι στο 4% της επικράτειας, τρεις πόλεις και μετά ερημιά. Ο Βαγγέλης από τα Χανιά μου λέει καλημέρα. Ο Τραμπ πρέπει να το παραδεχτούμε ότι είναι ο μόνος πρόεδρος που τα βάλε με το κατεστημένο της τράπεζας στην παγκοσμιοποίηση. Είναι γνωστός ο λόγος του στον ΟΗΕ, σαμποντάρει την Παγκόσμια Συμφωνία Διεθνούς Εμπορίου. Τέλος, επί ημερών του δεν έπεσε ούτε μία σφαίρα, πέσυρε τις αμερικανικές δυνάμεις από το Αφγανιστάν και κατηγόρησε ακόμη και το F-35 ως υπερεκτιμημένο. Άλλος φίλος εδώ μου λέει: καλημέρα κύριε Καλυβιώτη, δηλαδή δεν μας φτάνουν τα δικά μας αδιέξοδα, θα πρέπει να πάρουμε θέση για το ποιος είναι καλύτερος Αμερικανός πρόεδρος? Τέλος, για ποια Αμερική μιλάμε? Μήπως για αυτήν που σέρνεται από αποτυχία σε αποτυχία, όπως τσιπάκια της Κίνας, ουκρανικό-παλαιστινιακό, ενώ στην ουσία εξάγει την κρίση της στην Ευρώπη? Μήπως μας τέλειωσε αυτό το θέατρο, το κατάλαβαν οι Τούρκοι και πολλοί άλλοι, και θα πάμε σε αναδιανομή της παγκόσμιας πίτας? Άλλος, να πείτε στον κύριο Καλυβιώτη ότι η δημοκρατία στη ΣΥΠΑ έχει βαθιές τσέπες, καθώς το Ισραηλινό λόμπι αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοδότη της ΣΥΠΑ, καθώς στις εκλογές του 22 ξεπέρασε δαπάνες και το αντίστοιχο της Αμερικανικής Πετρελαϊκής Βιομηχανίας, περισσότερα από 58 εκατομμύρια δολάρια.
Από τα 435 μέλη του Κογκρέσου, μόλις 33 δεν έλαβαν καθόλου χρήματα από Ισραηλινά λόμπι στις εκλογές του 22. Στο Αμερικανικό Κογκρέσο, το 93% των μελών του τάχθηκε υπέρ της στρατιωτικής οικονομικής βοήθειας των ΗΠΑ στο Ισραήλ τις πρώτες 6 εβδομάδες μετά την 7η Οκτώβρη και έχουμε ήδη 25.000 νεκρούς Παλαιστινίους. Και τέλος, μου γράφει κάποιος εδώ, εδώ είναι μια ερώτηση πιο φιλοσοφική, κρατήστε τα όλα μαζί. Κύριε Καλυβιώτη, λέει καλημέρα. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Αποδοχή της δεξιάς ιδεολογίας με κάθε κόστος, αποδεχόμενη δηλαδή τον άκρατο νεοφιλελευθερισμό της σχολής του Σικάγο που διαλύει έθνη και ταυτότητες, ή αποδοχή ιδεολογιών πατριωτικών θέσεων που κινούνται από τα δεξιά με εκπρόσωπο τον Ρόλς, για παράδειγμα, έως τη σοσιαλδημοκρατία ή και τα αριστερά πατριωτικά κινήματα? Δεν ξέρω τι προλάβατε να ακούσετε, κύριε Καλυβιώτη. Ωραία. Τώρα, κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, δεν ξέρω σε τι να απαντήσω. Τα άκουσα τα περισσότερα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το τελευταίο που είναι το φιλοσοφικό ερώτημα. Δεξιά και αριστερά, κατά δική μου εκτίμηση, δεν έχουν πλέον να μας πούνε πάρα πολλά πράγματα τη κρίση που διαβίουμε σήμερα. Εγώ προσωπικά, ως συντηρητικός, που δεν θεωρώ ότι ο συντηρητισμός είναι γέννημα της δεξιάς. Ο συντηρητισμός είναι μια συγκεκριμένη κοσμοθέαση, η οποία εκπηγάζει βέβαια και από μεταφυσικές ανησυχίες, αλλά επεκτείνεται ακόμα και στον τρόπο ζωής και στο πώς συμπεριφερόμαστε, στο πώς δινόμαστε, στο πώς βλέπουμε την αρχιτεκτονική και πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το ζήτημα δεξιά με κάθε κόστος, η απάντηση είναι όχι. Όχι. Επίσης, ο νεοφιλελευθερισμός είναι ένα καινούριο φρούτο, το οποίο δεν, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι αίρεση της δεξιάς ιδεολογίας, και επί της ουσίας όλη του η φιλοσοφική υπόσταση στηρίχθηκε από ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να υπερασπιστούν φιλοσοφικά το κεφάλαιο. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, όχι, δεν είναι ο συντηρητισμός τον οποίο εκπροσωπώ εγώ σαν άνθρωπος, είναι υπέρ της ισορροπίας. Και η ισορροπία σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε, ας πούμε για παράδειγμα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο, πολυεθνικές εταιρείες να κατέχουν τόσο πολύ πλούτο, να λειτουργούν μονοπωλιακά και να μην μπορεί ο απλός και καθημερινός κόσμος σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, για να μην πούμε στις περισσότερες, να έχει τα στοιχειώδη για να ζήσει. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δεξιά, δεν είναι συντηρητισμός, δεν είναι τίποτα. Είναι άκρατη ισχύς ορισμένων κέντρων. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τα ζητήματα της Αμερικανικής Δημοκρατίας, ο λόγος που ασχολούμαστε δεν είναι επειδή έχουμε κάποιο είδους μανία με την Αμερικανική Δημοκρατία. Ασχολούμαστε διότι ό,τι συμβαίνει στην Αμερική πολλές φορές συμπαρασύρει και τα γεγονότα και σε άλλες χώρες της Δύσης. Επίσης, το αν η Αμερικανική γεωστρατηγική χάραξη είναι συγκεκριμένη, τότε επηρεάζεται και η δική μας χώρα και όλες οι άλλες χώρες παγκοσμίως με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Πρέπει να το γνωρίζουμε και πρέπει να μπορούμε να αναλύουμε και να αντιδρούμε απέναντι σε αυτό το οποίο βρισκούμε μπροστά μας. Όσον αφορά την Ελλάδα, αυτή καθεαυτή, που μας ενδιαφέρει κιόλας περισσότερο, για να μην πούμε κυρίως, όταν λέγαμε παλαιότερα, εμείς μια πενταετία που έχουμε ξεκινήσει το Right to the Bone στο YouTube, να λέμε για τη woke agenda, τότε μας λέμε, μα τι μας λέτε τώρα, τι συμβαίνει στην Αμερική κτλ. Και βλέπουμε ξαφνικά να συμβαίνουν πράγματα το ένα μετά το άλλο, τα οποία υπηρετούν αυτή την ατζέντα και έχουν φτάσει και στην Ελλάδα. Έτσι. Ιδίως, ας πούμε, για το ξεκίνησε από το σύμφωνο συμβίωσης, επεκτείνεται τώρα στον γάμο ομοφιλοφίλων και στην τεκνοθεσία. Φυσικά θα εξελιχθεί στη συνέχεια και στην παρένθετη μητρότητα και θα φτάσουμε βέβαια στο τραγικό σημείο να είμαστε σαν τη Γαλλία, που θα υπάρχει ο γονέας Α και ο γονέας Β. Επειδή άκουσα την εισαγωγή σας, κύριε Σαχίνη, ότι... Ναι, παρακαλώ. Είπατε ότι αυτά είναι από προσανατολισμό της κοινωνίας. Ναι, με ακούτε? Ναι, βεβαίως σας ακούμε, βεβαίως σας ακούμε. Ναι, κύριε Σαχίνη, με ακούτε? Κύριε Καλυβιώτη, εμείς σας ακούμε. Ωραία, λοιπόν, είπατε ότι είναι από προσανατολισμό της... Είπατε ότι είναι προς αποπροσανατολισμό της κοινωνίας. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό.
θεωρώ ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ατζέντα η οποία οδηγεί σε έναν πλήρη κατακαιρματισμό των κοινωνιών μας σε ειδικές ομάδες, η κάθε ας πούμε μικροομάδα να έχει το δικό της ας πούμε μικροοικοσύστημα, και από αυτές οι ομάδες, εφόσον δεν θα εντάσσονται σε ένα ενιαίο σύνολό όπως ήταν το έθνος τόσα χρόνια, να μην μπορούν να αποκτήσουν μια συνισταμένη ώστε να αντιδράσουν συνολικά απέναντι στο σύστημα. Αλλά και το ίδιο το γονέας Α και το ίδιο το γονέας Β εξυπηρετεί και κάτι άλλο. Την αποκοπή της έννοιας μητρότητα και πατρότητα τόσο από την βιολογική σύνθεση του ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα έχει και ένα άλλο ύπουλο, μια άλλη ύπουλη στόχευση, που είναι το να πλήξει το βασικό εκείνο πρόταγμα το οποίο έχει δημιουργήσει πρόοδο και συνέθεσε το δυτικό πολιτισμό. Ποιο είναι αυτό το πρόταγμα, ποιο είναι αυτό το υπέρτατο δικαίωμα, ο διαχωρισμός δημοσίου και ιδιωτικού βίου. Γιατί το λέω αυτό, διότι όταν πλέον έχουμε δημιουργήσει, έχουμε κατασκευάσει καινούργιες λέξεις, καινούργιες έννοιες, καινούργιους όρους, αυτό σημαίνει ότι όποιος δεν συμφωνεί με αυτές τις έννοιες, με αυτές τις λέξεις και με αυτούς τους κατασκευασμένους όρους, αν διαπαιδαγωγήσει το παιδί του εντός της οικογένειας του να μην συμφωνεί με αυτά και πάει στο σχολείο υποχρεωτικά που πρέπει να πάει στο σχολείο και το παιδί πει κάτι, θα είναι υπόλογος ο γονέας ως κήρυκας μίσους. Και αν δεν μας κάνει αυτός ο γονέας που θα έχει τη βιολογική σύνδεση με το παιδί, θα το δώσουμε το παιδί σε έναν άλλο γονέα Α και έναν άλλο γονέα Β. Εκεί οδηγούνται τα πράγματα. Κύριε Καλυβιώτη, εγώ καταρχάς... Λοιπόν, και όποιος δεν το βλέπει αυτό... Εγώ καταρχάς δεν είπα ότι είναι από προσανατολιστικά. Είπα ότι περισσεύει η ευαισθησία και η ψηφοφθηρία για ένα θέμα που προφανώς αφορά μια ομάδα πληθυσμού, αλλά δεν έχω δει την ευαισθησία και όχι την ψηφοφθηρία για το καθημερινό άχθος που σηκώνει ο κάθε πολίτης από την ακρίβεια, τη φτώχεια, τη φρενήρη κούρσα των ιδιωτικοποιήσεων, τα υπερκέρδη κτλ. Αυτό είπα, για να το διευκρινίσω. Δεν είπα ότι λειτουργεί από προσανατολιστικά. Η ατζέντα είναι ατζέντα και αν δείτε στον Νταβός είναι χοντρή ατζέντα. Ναι, μην μας ακούτε από το streaming όμως, να μας ακούτε από το τηλέφωνο για να απαντάτε γρήγορα. Μας ακούτε από το streaming και έτσι έχετε καθυστέρηση στον ήχο σας. Αυτό συμβαίνει. Ελάτε. Όχι, από το τηλέφωνο είμαι. Δεν είμαι από το streaming. Παράδοξο. Έχει μια καθυστέρηση. Ελάτε. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το ζήτημα αυτής της ατζέντας, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, βλέπουμε στην Ελλάδα ότι εκτός από τη συμφωνία φιλίας που έγινε μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, έτσι, η οποία είναι μια συμφωνία με πολλά μελανά σημεία, τα οποία τα έχουμε πει και τα έχουμε εξαντλήσει, ταυτόχρονα βλέπουμε ότι έγινε μια επιχείρηση νομιμοποίησης λαθρομεταναστών στην Ελλάδα, και μετά κατευθείαν φέρανε και αυτό το νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί. Τι συμβολίζουν αυτές οι τρεις κινήσεις? Αυτές οι τρεις κινήσεις, οι οποίες έχουν γίνει συγκεκριμένα και με διαδοχικό τρόπο, συμβολίζουν μια ολική αλλαγή του ελληνικού ανθρωποτύπου. Πρώτον, όσον αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, βλέπουμε ότι όλα αυτά θα δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη οικονομική επέκταση προς την Ελλάδα, η φιλανδοποίηση λεγόμενη που την έχουμε πει και την έχουμε ζητήσει πολλές φορές. Δευτερευόντως, βλέπουμε ότι με το ζήτημα των λαθρομεταναστευτικών δημιουργείται ένα νοημικό προηγούμενο, το οποίο φυσικά πάνω σε αυτό θα πατάνε και οι επόμενοι όταν θέλετε να νομιμοποιούν και άλλους. Και φυσικά με το γάμο των ομοφιλοφίλων και με την τεκνοθεσία δημιουργείται και μια ταφόπλακα στην παραδοσιακή ελληνοορθόδοξη οικογένεια, που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, φυσικά έχει κάποια
έτσι, κακά, αλλά σε γενικές γραμμές η ελληνοορθόδοξη οικογένεια ήταν ο πυρήνας της αντίστασης, της ισορροπίας, της οικονομικής επιβίωσης των Ελλήνων τόσα χρόνια, με τόσα χρόνια μνημόνια και τόσες διαδοχικές κρίσεις. Άρα υπάρχει μια συντονισμένη τώρα κατάσταση η οποία αλλάζει θεμελιωδώς όλο τον πυρήνα της Ελλάδος και της ελληνικής κοινωνίας. Και θέλω να σας πω ότι δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι στο λαθρομεταναστευτικό και στο γάμο των ομόφυλων και στην τεκνοθεσία χρησιμοποιείται επικοινωνιακά ένα πρόσωπο το οποίο υποτίθεται ότι είχε μια ολόκληρη καριέρα για να αντιταχθεί σε αυτή την ατζέντα, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, ο οποίος δείχνει έτσι επικοινωνιακά ότι έχουμε μια εντελώς μια τρομερή μεταστροφή, η οποία συμβολίζει και μια μεταστροφή επικοινωνιακά στο πώς πρέπει να μεταστραφεί η ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα εμένα μου δείχνουν ότι σίγουρα στην Ελλάδα υπάρχει μια συγκεκριμένη ατζέντα. Και φυσικά διάφορα ζητήματα τα οποία συζητάμε κατά καιρούς άπτονται της ατζέντας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Νταβός. Έτσι. Θα έρθω στον Νταβός. Κοιτάξτε, εσείς θέτετε αυτό το καμβά και καλά κάνετε. Όμως θέλω να σας πω, γιατί διαλάθη της προσοχής σας η ιστορία της επιστολικής ψήφου. Να σας πω έναν αντίλογο. Εγώ, εδώ, πολύ απλό. Κατά τη γνώμη μου, η επιστολική ψήφος χωρίς κανένα περιορισμό στους Έλληνες οικουμένης, και δεν μιλάω για τους αποδήμους που γεννήθηκαν εδώ, φύγαν για να βρουν μια καλύτερη τύχη. Μιλάω για δεύτερης, τρίτης γενιάς, διότι εδώ ακουμπάμε το δίκαιο του αίματος στον κώδικα της ελληνικής ηθαγένειας. Είναι ένα θέμα συζητήσιμο και θα είμαι πολύ σαφής. Τους νόμους δεν πρέπει να τους αποφασίζουν αυτοί που υφίστανται. Διότι αν είναι τους νόμους να τους υφίστανται άνθρωποι που δεν αποφασίζουν, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Δηλαδή να αποφασίζουν τους νόμους άνθρωποι που δεν τους υφίστανται και αυτό να γίνεται στην Ελλάδα. Είναι σωστό? Δηλαδή λέτε εσείς για όλη την άλλη ατζέντα, μετανάστες, τεκνοθεσίες, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα, με συγχωρείτε. Την ίδια στιγμή Έλληνες τρίτης, τέταρτης γενιάς που δεν έχουν καμία σχέση με τη χώρα θα αποφασίζουν για νόμους που δεν θα υφίστανται. Αυτό δεν είναι θέμα? Είναι θέμα φυσικά, συμφωνώ μαζί σας, δεν το έβαλα ως κυρίαρχο ζήτημα, διότι εν αρχή τώρα μιλάμε για πράγματα τα οποία θα επηρεάσουν άμεσα την ελληνική κοινωνία. Η επιστολική ψήφος θα την επηρεάσει μόλις γίνουν οι εκλογές και τις ευρωεκλογές, επομένως έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Άρα λέτε ότι αλλάζει ο λαός. Ότι αλλάζουν λαό, λέτε, κύριε Καλυβιώτη, αυτό λέτε ότι αλλάζουν λαό? Φυσικά, βέβαια, φυσικά. Φυσικά δεν βλέπετε την παιδική εγκληματικότητα, κύριε Σαχίνη. Αυτά τα πράγματα θα συνέβαιναν σε μια ελληνοορθόδοξη κανονική κοινωνία? Δεν θα γίνονταν. Δεν θα γίνονταν, και ξέρετε γιατί δεν θα γίνονταν? Διότι η ελληνοορθόδοξη κοινωνία με όλα τα κακά της, γιατί έχει και κάποια κακά φυσικά, είχε τον κοινοτισμό ως κυρίαρχο στοιχείο, ως πρόταγμα, βάσει του οποίου ένα παιδί όταν έκανε μια πράξη η οποία είχε κακό αντίκτυπο στην κοινωνία, ήταν πρώτα απ' όλα υπόλογο στην κοινότητα οι γονείς του. Ήταν πρώτα απ' όλα υπόλογοι οι γονείς του. Και του έλεγαν, δεν θα κάνεις αυτό το πράγμα για να με ρεζιλέψεις στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν, το οποίο σε κάποιους θεωρήθηκε επαρχιωτισμός και μέσα από διάφορες ταινίες και διάφορες σειρές οι οποίες έχουν προωθηθεί από το Αθηναϊκό Κέντρο, ότι δήθεν για όλα τα κακά και τα δεινά και όλη το σκοταδισμό ο οποίος υπήρχε στην ελληνική κοινωνία ευθυνόταν η ελληνική επαρχία, έτσι, όπως σειρές οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Netflix, έτσι, όλα αυτά δεν είναι καθόλου τυχαία. Εγώ δεν τα θεωρώ καθόλου τυχαία. Υπάρχουν συγκεκριμένες σειρές, έχει γίνει μια προσπάθεια σταδιακή αποδόμησης της ελληνικής ιστορίας, της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού εξαιρετισμού. Διότι ξέρετε, αυτό το οποίο λέγαμε παλαιότερα ως ελληνικός εξαιρετισμός, δηλαδή ότι οι Έλληνες πήγανε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με το χαμόγελο στα χείλη απέναντι στους Ιταλούς, είναι μια αλήθεια.
Είναι μια πραγματικότητα. Το οποίο συνέβη διότι εκείνοι ακριβώς οι άνθρωποι είχαν μεγαλώσει με μια ιστορία που τους δίδασκε ότι εδώ εμείς είμαστε οι απόγονοι μιας συγκεκριμένης αυτοκρατορίας, της ελληνοορθόδοξης βυζαντινής αυτοκρατορίας, και είμαστε οι απόγονοι του Λεωνίδα, ο οποίος πάλεψε εναντίον των Περσών στους 300 στις Θερμοπύλες. Λοιπόν, αυτή η ιστορία έχει αποδομηθεί. Η ελληνοορθόδοξη παράδοση έχει αποδομηθεί. Στα σχολεία διδάσκουμε στα παιδιά μας ότι υπάρχει συνωστισμός στη Σμύρνη. Στην καθημερινή ύλη των σχολείων διδάσκουμε τη θεωρία των φύλων. Λοιπόν, άρα αυτό δεν δημιουργεί έναν ελληνικό ελληνοορθόδοξο ανθρωπότυπο. Αυτό δημιουργεί έναν παγκοσμιοποιημένο, απρόσωπο αριθμό, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Και αυτά τα οποία έχουν έρθει ως τροπολογίες και νομοσχέδια έρχονται να βάλουν πρακτικά την ταφόπλακα της δημογραφικής, ηθικής, ιστορικής ανασύνθεσης, το οποίο σημαίνει ότι αλλάζει ο ελληνικός ανθρωπότυπος, αλλάζει ο ελληνικός λαός. Έχουμε στον Παναθηναϊκό έναν προπονητή ο οποίος έχει κάνει αυτά τα οποία έχει κάνει στην Τουρκία, και θεωρούμε φυσιολογικό ένας τέτοιος προπονητής να αλλάζει ακόμα και τη φύση των σπορ μας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν είναι ελληνική κοινωνία, είναι κάτι άλλο, κατασκευάζεται κάτι άλλο. Κύριε Καλυβιώτη, εγώ μπορεί να μην συμφωνώ με όλα, σέβομαι όμως το ότι σε ό,τι ρωτάστε απαντάτε ευθέως με την άποψή σας. Αυτό για μένα είναι μεγάλη ιστορία, γιατί κάποιοι άλλοι δεν το κάνουν, στρογγυλεύουν. Δεν ξέρω αν το πρότυπο είναι το ελληνοορθόδοξο όπως το περιγράφεται, και δεν ξέρω αν τα χωριά και οι κοινωνίες των χωριών ήταν πρότυπο μόνο θετικών, γιατί θα μπορούσε να σας πει κάποιος μία από τις αιτίες σας στη φιλίας ήταν το ασφικτικό πλαίσιο των χωριών, όπου το διαφορετικό αποβάλλεται με ένα είδος κοινωνικού κεάδα. Σε αυτές τις ίδιες κοινωνίες, θέλω να σας θυμίσω, είχες και άλλα φαινόμενα, είχες και μομιξίες οι οποίες μπαίναν κάτω από το χαλί. Αλλά σέβομαι το γεγονός ότι προσπαθείτε να πείτε ότι το ταυτοτικό στοιχείο εδώ παίζει ρόλο. Κύριε Σαχίνη, σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι αρνητικά. Εγώ δεν παρουσίασα, σας είπα ότι πήγαν αρνητικά σε αυτές τις κοινωνίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή πήγαν κάποια αρνητικά ότι πρέπει να τις αποδομήσουμε συλλήβδιν. Αυτά τα κάνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιο είδους συμπλέγματα για να τα κάνουν. Ναι, εγώ λέω, κύριε Καλυβιώτη, δεν έχουν κάποιο είδους αγάπη. Κύριε Καλυβιώτη, εγώ, για μένα η διακριτή είναι άλλη. Οι έχοντες και κατέχοντες στα Μπικικίνια και οι μη έχοντες. Για μένα αυτή είναι η ορατή διακριτή. Είτε στα χωριά, είτε όχι. Το παιδί που κουρεύονταν γουλή στο χωριό είχε ένα συγκεκριμένο τύπο εξουσίας που ήταν ο κοινοτάρης, ο παπάς και ο δάσκαλος. Σήμερα άλλαξε ο τύπος εξουσίας στην πόλη. Αλλά εξουσία είναι. Αυτό λέω. Ναι, απλά στην πόλη η διαφορά ποια είναι. Στην πόλη είσαι ένας απρόσωπος αριθμός, ο οποίος δεν έχεις καμία τύχη και κανένα είδους, καμία διέξοδο ώστε να μπορέσεις να δημιουργήσεις σχέσεις και μια κοινωνία η οποία θα είναι πιο ανθρώπινη. Η πόλη, να σας θυμίσω, ότι και στους αριστερούς μαρξιστές θεωρείται σε ένα βαθμό η αίρεση του φυσικού πολιτισμού. Δεν θεωρείται μόνο στο συντηρητικό χώρο αυτό η πόλη και τα κατασκευάσματα της πόλης. Μα σας ήρθε λοιπόν, αλλά αυτό είναι μια άλλη σχέση. Εγώ άλλο βεβαίως, το λέω. Σας λέω ότι εγώ αυτό το οποίο σας λέω είναι το απλό, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια αποδόμηση του ελληνικού ανθρωποτύπου, γίνεται μια συγκεκριμένη αποδόμηση. Εγώ το λέω ευθέως, διότι δεν θέλω αύριο μεθαύριο τα παιδιά μου να έρθουν και να με ρωτήσουν μπαμπά, όταν γινόταν αυτό το οποίο γίνεται, εσύ τι έκανες, εσύ τι έλεγες, εσύ που ήσουν. Εγώ θέλω να ζω με τη συνείδησή μου ήσυχη. Λοιπόν, επομένως δεν έχω κανένα φόβο και κανένα πάθος, έτσι. Λέω αυτό το οποίο βλέπω κατά τη δική μου εκτίμηση και από τα δικά μου μάτια, και πιστεύω ότι είμαι ειλικρινής. Όμως θέλω να επιμείνω στο εξής, ότι
αν συνεχίσουμε αυτό το κουβάρι της αποδόμησης της Ελλάδος, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία ενός τρισχιλιετούς και πολιτισμού όπου οδηγείται σε μια τέτοιου είδους ιστορική παρακμή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το γνωρίζουν και οι ακροατές σας και ο κόσμος, για να ξέρει ποιο είναι το διακύβευμα. Αν μια κυβέρνηση η οποία παίρνει 41% για να εκπροσωπήσει τον ελληνικό λαό προχωράει σε τέτοιου είδους κινήσεις και προχωράει ότι αυτές είναι οι προτεραιότητες της ατζέντας της, αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση η οποία δεν εξυπηρετεί τον ελληνικό λαό αυτή τη στιγμή. Σίγουρα εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα όπως αναφέρατε, διότι η νομοποίηση μεταναστών φημολογείται ευρέως ότι γίνεται για να εξυπηρετήσουν 1-2 συγκεκριμένους ολιγάρχες, για παράδειγμα. Έτσι. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή το έκανε για 1-2 συγκεκριμένους ολιγάρχες και επειδή είναι 30-50 χιλιάδες, ότι αύριο δεν θα είναι 100-150-200 χιλιάδες, από τη στιγμή και όλα στο οποίο το θεωρούν, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θεωρεί το μεταναστευτικό ως τρόπο επίλυσης του δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Αυτή η ατζέντα. Μα πώς θα ενσωματωθούν κάποιοι άνθρωποι με κάποιες συγκεκριμένες πολιτισμικές αναφορές? Αυτή η ατζέντα, κύριε Καλυβιώτη, θεωρείτε ότι είναι ελληνικό προνόμιο ή ακουμπά σήμερα τον πυρήνα του λεγόμενου δυτικού κόσμου και είναι μία από τις διακριτές με τον υπόλοιπο πλανήτη, που αν το βάλω πληθυσμιακά είναι και περισσότερος? Λοιπόν, ακούστε, δείτε, αυτή η ατζέντα φυσικά εμπίπτει σε όλες τις χώρες της Δύσης, έτσι. Ακόμα και στην Αμερική, η οποία είναι μια εκφύσεως πολυπολιτισμική κοινωνία, η οποία δομήθηκε από μετανάστες, αυτό το οποίο γίνεται στα σύνορά της και αυτό που αρκετά κέντρα επιδίωξαν να εισχωρήσουν άνθρωποι για να υπάρχει μετασχηματισμός του εκλογικού σώματος, παίζει ρόλο, διότι καταλαβαίνετε ότι μετακινούνται αυτοί οι μετανάστες σε συγκεκριμένες περιοχές που μπορεί να αλλάξει ψήφος. Αλλά ας πάμε και στην Ευρώπη, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι έρχονται ευρωεκλογές. Έτσι, το 2024, να σας θυμίσω, το ξέρετε πολύ καλά, είναι έτος εκλογών. Έτσι, γίνεται χαμός όλο τον κόσμο σχεδόν. Έχουμε εκλογές, όχι μόνο στη Δύση. Λοιπόν, και αυτό το έτος των εκλογών, σύμφωνα με αυτό που υπενήστε άρθρο στο Bloomberg, είναι απειλή για τη δημοκρατία. Είναι φοβερό. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να σας δείξω εδώ πέρα το πόσο επιθετικές είναι οι ελίτ απέναντι στη βούληση του κόσμου. Οι Financial Times αναρωτιούνται, μπορεί η δημοκρατία να επιβιώσει το 2024? Δηλαδή, επειδή θα αποφασίσουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα άνθρωποι στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στην Σουηδία, στη Φιλανδία κτλ., αυτό τώρα αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία. Λες και όλες αυτές οι επιθετικές κινήσεις οι οποίες γίνονται τόσα χρόνια εκ μέρους των ελίτ δεν είναι επιθετικές ως προς τη δημοκρατία? Δηλαδή, το γεγονός ότι οι αγρότες παντού εξεγείρονται στην Ευρώπη, το γεγονός ότι έχουμε προσπάθεια μετασχηματισμού μιας αγροτικής κοινωνίας όπως η Σρι Λάνκα, και έφυγε ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος την έκανε αυτό το μετασχηματισμό στο πλαίσιο των ιδεών του Νταβός και έφυγε νύχτα με ελικόπτερο. Λοιπόν, αυτά δεν είναι επιθετικά απέναντι στις κοινωνίες, αυτά είναι δημοκρατικά. Δηλαδή, αυτά έγιναν με δημοκρατικό τρόπο, αποφασίστηκαν με εκλογές να γίνουν. Αυτά ήταν μέσα στην ατζέντα του προεκλογικού προγράμματος. Η αλήθεια είναι όχι. Αλλά αυτό το οποίο εγώ παρατηρώ είναι ότι οι ελίτ αυτές είναι στη φύση του κάθε είδους κλικών να φοβούνται ότι αν το παιχνίδι ανοίξει, τότε το προστατευμένο οικοσύστημα που έχουν δημιουργήσει για να παράγουν τον εαυτό τους και τους φίλους τους θα καταρρεύσει. Αυτό φοβούνται. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Διότι αν, πώς το λένε, οι θρησκευτικές δοξασίες που έχουν από την ιδεολογία του φίλου μέχρι το woke αντιρατισμό και τη μυστήρια οικολατρία που καταλήγει σε οικολογική λιτότητα για συγκεκριμένους και για τους πολλούς, ενώ την ίδια ώρα οι ίδιοι φτάνουν στον Ταβός με Lear Jet, έτσι, το οποίο μολύνει σχεδόν όσο τίποτα άλλο το περιβάλλον, τότε καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια υποκρισία την οποία την αναγιγνώσκουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Δεν είναι ηλίθιοι. Δεν είναι ηλίθιος ο κόσμος. Ο κόσμος τα συναισθάνεται. Μπορεί κάποιες φορές να συναισθάνεται αυτό το οποίο συμβαίνει,
και να μην μπορεί να τα αρθρώσει όλα ως ένα αφήγημα. Εμείς εδώ πέρα, ο ρόλος κατά τη δική μου γνώμη, είναι να του δείξουμε το αφήγημα, διότι εμείς είμαστε απλοί κομιστές ειδήσεων και αναλύσεων. Ο κόσμος είναι που αποφασίζει πάντοτε. Για παράδειγμα, έτσι, όταν ξέγραφαν την Λεπέν στη Γαλλία, για παράδειγμα, και λέγανε ότι τελείωσε ο λαϊκισμός στη Γαλλία, τώρα φαίνεται ότι προηγείται άνετα. Η Μελόνι εδραιώνει την εξουσία στην Ιταλία. Ο Βίλντερς τώρα κέρδισε τις εκλογές, θα κερδίσει σίγουρα και τις ευρωεκλογές. Η AFD προηγείται. Δηλαδή όλα αυτά δεν συνέβησαν μέσα σε μία μέρα. Έγιναν συγκεκριμένες επιθετικές κινήσεις. Το πρώτο και κύριο ήταν το ότι δεν άκουσαν και πριν ακόμα το Brexit, έτσι, γιατί από το 2015 άρχισε και το κακό και πιο πριν, για το ζήτημα του μεταναστευτικού. Οι απλοί πολίτες των χωρών της Δύσης δεν άντεχαν άλλη μεταναστευτική συσσόρευση, διότι εκτός ότι υπήρχε οικονομική λιτότητα, ξαφνικά το να φέρνεις μαζικά μετανάστες σε μια χώρα υποτιμά εσωτερικά την οικονομία προς όφελος των πλουσίων, όπως σωστά αναφέρεται, αλλά την πληρώνουν στο τέλος οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μικρομεσαίοι και δεν βρίσκουν δουλειές λόγω της εσωτερικής υποτίμησης της οικονομίας που έχουν φέρει οι μετανάστες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι θέμα το να το προσωποποιείς ποιος είναι ο μετανάστης. Φυσικά έχουμε συγκεκριμένες επιθετικές πολιτισμικές αναφορές από το ακραίο Ισλάμ στην Ευρώπη, το οποίο βλέπουμε ότι δεύτερη και τρίτη γενιά δεν ενσωματώνεται. Για παράδειγμα, αυτό το οποίο έγινε στη Γαλλία πριν από λίγο καιρό, όπου κάποιοι άρχισαν να βρίζουν με αντιγαλλικά και μαχαίρουσαν αρκετούς παρευρισκόμενους σε ένα πάρτι στην Γαλλική Ήπεθρο, έτσι, και συνελήφθησαν και φάνηκαν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι Γάλλοι πολίτες, αλλά Ισλαμιστικής, ας πούμε έτσι, με μεταναστευτικής Ισλαμιστικής καταγωγής. Αυτό λοιπόν πλέον, όταν έχει γίνει τόσες πολλές φορές και υπάρχει αυτό το μεταναστευτικό υπόβαθρο που αναλύσαμε προηγουμένως, βλέπουμε ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στους υπόλοιπους Γάλλους πολίτες και θα φωνάξουν, όπως και φώναξαν μετά, το Ισλάμ έξω από την Ευρώπη. Άρα πάμε σε κατακαιρματισμένες κοινωνίες, όπου, όπως σωστά είπατε στην αρχή, πάμε όλοι εναντίον όλων. Αυτή είναι η χομπζιανή προπολιτική κατάσταση. Κύριε Καλλιδιώτη, δηλαδή πριν μέσα σε υπογράψουμε το κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο σημαίνει... Ναι. Μέσα σε όλα αυτά, να μην ξεχάσετε ότι πολλή η κυρία Φόντερ Λάιεν από τον Νταβός τάχθη υπέρ της λογοκρισίας για προληπτικούς λόγους. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Φυσικά, φυσικά. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, είδατε όμως. Είδατε τώρα, δηλαδή βγαίνει και λέει αυτά τα πράγματα από τη στιγμή που υποτίθεται ότι θέλουν και φοβούνται για τη δημοκρατία. Είναι υπέρ της λογοκρισίας. Δηλαδή, πήγε και σε προωθημένες θέσεις η κυρία Φόντερ Λάιεν, έτσι. Κάλεσε, λέει, σε αυξημένη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων και ιδιωτικών επιχειρήσεων για την εφαρμογή τεχνολογικής λογοκρισίας απέναντι στην παραπληροφόρηση βιομηχανικής κλίμακας. Είναι απίστευτα αυτά τα οποία είπε. Ξέρετε, είναι απίστευτα. Προφανώς. Και γι' αυτό... Προφανώς, αυτό ξέρετε έχουμε... όμως στη Δύση ήδη αναπτύσσεται μια φιλοσοφική αντίληψη ότι η δημοκρατία πρέπει να μεταλλαχθεί, τα λέγαμε και με τον κύριο Κοντογιώργη, να σκληρινεί, να γίνει εξαιρετισμός, και πρόβα τζενεράλε ήταν η διαχείριση της πανδημίας, να γίνει εξαιρετισμός από την κανονικότητα για να μπορέσει στις σύγχρονες συνθήκες να αντιπαλέψει, δάλλως θα χαθεί. Περισσότερη δημοκρατία βλάπτει κοινώς. Να σκληρύνει και αυτή, να γίνει κάτι χοντρόπετσο και βλέπουμε. Αυτό είναι το αφήγημα. Ναι, ναι. Τα έχουμε πει και στην εκπομπή εδώ πέρα ότι αυτό πρόκειται για μια άτυπη κινεζοποίηση της Δύσης, διότι θεωρούν ότι η πλέμπα εντός εισαγωγικών δεν μπορεί τώρα να έχει άποψη για όλα από τη στιγμή που δεν ξέρει τα βασικά. Δηλαδή αυτό είναι ο κύριος ελιτισμός τους, η κύρια τους αλαζονία. Εδώ θεωρούν ότι, κοιτάξτε τώρα, εδώ πάμε σε ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, η ανθρωπότητα πρέπει να προοδεύσει, πρέπει να πάει και σε άλλους πλανήτες, διότι θα βιώσουμε οικολογική καταστροφή κτλ. Έτσι, δηλαδή έχουν και έναν, πώς να το πούμε, μεσιανισμό και έναν νεοαποκαλυπτισμό, ας πούμε, ότι εδώ πέρα σε 10-20 χρόνια θα καταρρεύσουν τα πάντα. Αυτά τα λέγανε βέβαια τα τελευταία 100-150 χρόνια, τα λένε, ότι θα καταρρεύσει όλο το οικοσύστημα και όλοι θα έχουμε συνεχώς οικολογικές καταστροφές. Και μάλιστα στον Νταβός
υπήρξε και συγκεκριμένη ακτιβίστρια η οποία πρότεινε και το άκουσαν κάποιοι με αρκετή προσοχή να εισαχθεί και νομικά η έννοια της οικοκτονίας, η οποία οικοκτονία σύμφωνα με αυτήν την οικολογική ακτιβίστρια, που πόσο ακτιβίστρια άλλος μπορεί να είναι όταν βρίσκεται στον Ταβός, πραγματικά αναρωτιέμαι εγώ τώρα δυνατά, θα πρέπει λέει να αντιμετωπιστεί η οικοκτονία την οποία προκαλούν λέει η αγροτική παραγωγή, η κτηνοτροφική παραγωγή και τα λοιπά, το ψάρεμα, η αλία δηλαδή. Δηλαδή όλα αυτά λέει θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ποινικά εγκλήματα. Δηλαδή μιλάμε για τρομερά πράγματα λέγονται κάθε φορά στον Ταβός, τα οποία δεν τα αναφέρει κανένας όταν είναι ευθέως επιθετικά απέναντι στους απλούς και καθημερινούς ανθρώπους. Είναι ευθέως επιθετικά αυτά τα οποία λέγονται. Δεν είναι δηλαδή απλά, πώς να σας το πω, δεν είναι απλά πράγματα τα οποία λέγονται και δεν έχουν κανένα αντίκτυπο. Έχουν αντίκτυπο άμεσο, αύριο, στην καθημερινή μας ζωή, στο αν θα μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα, στο αν θα μπορούμε να τρώμε κρέας, στο αν θα μπορεί ο αγρότης να μπορέσει να συνεχίσει να έχει τη δουλειά του, στο αν ας πούμε η επιστολική ψήφος που αναφέρατε προηγουμένως θα μπορεί να αποτελεί τρόπο ώστε να νοθεύεται το εκλογικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά είναι ευθέως επιθετικά απέναντι στην ελευθερία μας. Αυτό το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας που κατακτήσαμε στη Δύση, κάποιοι ελιτιστές στον Ταβός, με τον ένα ή με τον ένα άλλο τρόπο, δεν βλέπουμε να τους προκαλεί μεγάλη συγκίνηση. Θεωρούν ότι πολλή ελευθερία, δηλαδή μέσω των δημοκρατικών εκλογών, θα φέρει καταστάσεις οι οποίες φυσικά θα είναι αρνητικές για αυτούς. Και να ξέρετε ότι φημολογείται, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, όμως το έχω διαβάσει σε 2-3 site τα οποία εμπιστεύομαι, ότι μία από τις συγκινήσεις τις οποίες θα κάνει ο Ζελένσκι εναντίον της Ρωσίας θα είναι να κάνει προσφυγή εναντίον του για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας βάζοντας μπροστά την οικοκτονία ως διεθνές έγκλημα. Λοιπόν, και αυτό θα το πάει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την περιβαλλοντική ζημία ως αποτέλεσμα της εισβολής της Μόσχας στη χώρα. Λοιπόν, όλα αυτά, αν εσάς δεν σας δείχνουν ότι υπάρχει μια ενιαία ατζέντα, εμένα τουλάχιστον αυτό μου δείχνουν, αυτό μου αποδεικνύουν. Έτσι. Και βλέπουμε ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία φυσικά έχει και κάποια καλά, εξελίσσεται και αυτή από τις δηλώσεις της Φόντερ Λάιεν ως ένα διευθυντήριο που εξυπηρετεί την ατζέντα όλη αυτή, και όχι μόνο την εξυπηρετεί, βλέπουμε ότι για παράδειγμα στην Πολωνία αυτό που έκανε, διότι τώρα στην Πολωνία είναι επικεφαλής ο Τούσκ, έφυγε το προηγούμενο κόμμα, το συντηρητικό, το δεξιό, το ταυτικό, και επειδή φοβόταν αυτό το κόμμα ότι αν ας πούμε έβαζε βέτο σε κάθε ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι του παρακράτησαν 60 δισεκατομμύρια έτσι, για επίτηδες, ούτως ώστε γιατί θεωρούσαν ότι επενεύει στη δικαστική εξουσία, αυτό λοιπόν το κόμμα, η παρακράτηση αυτών των δισεκατομμυρίων έγινε διότι θέλησαν να μπορέσουν να ελέγξουν τις εκλογές και να πούνε στον πολωνικό λαό ότι αν εκλέξετε τον Τούσκ, αυτά τα δισεκατομμύρια θα σας τα εκταμιεύσουμε. Και οι Πολωνοί βέβαια ψήφισαν τον Τούσκ. Λοιπόν, άρα υπάρχει μια συνολική πώς να το πούμε, ισχύς ελέγχου και καταστρατήγησης της λαϊκής βούλησης. Υπάρχει μια συνολική ένα συνολικό μια συνολική βούληση προς αυτή την κατεύθυνση. Ραφαήλ Καλυβιώτης, μου γράφουν εδώ πάρα πολλοί κόσμος ότι τουλάχιστον ο κύριος Καλυβιώτης, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, απαντάει ευθέως στα ερωτήματα, δεν στρογγυλεύει με την άποψή του, άλλοι την αποδέχονται, άλλοι δεν την αποδέχονται, αλλά απαντάει ευθέως και αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος. Καλημέρα, μου λέει κάποιος από τη Θεσσαλονίκη. Αυτά που λέει ο κύριος Καλυβιώτης τα πιστεύουμε πολύ μέσοι Έλληνες. Άλλος μου λέει: διαφωνώ με τον κύριο Καλυβιώτη. Τα διαβάζω όλα. Διαφωνώ με τον κύριο Καλυβιώτη για το πρότυπο του Ελληνοορθοδόξου. Συμφωνώ για τις επισημάνσεις παγκόσμιας ελίτ, όπως αναφέρει.
Κύριε Καλλιώτη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για τη σημερινή σας παρουσία στον 984 και θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.